Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς τους και καλώς την. Γεια σας. Προλογίσαμε την καλεσμένη μας, άλλωστε είναι εδώ, το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Ανδριανή Αγγελιδάκη, τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Καλά. Προσπαθούμε να συνδεθούμε στο ίντερνετ. Θα συνδεθούμε, εντάξει, τεχνολογία θα μας ευνοήσει, πιστεύω. Συνδεθήκαμε. Λοιπόν, και μιλώντας για συνδέσεις, neacrete.gr με καινούργια, μια καινούργια σελίδα στην ενημέρωση, με άλλη όψη ουσιαστικά. Μια σελίδα όμως αγαπημένη, με τη δική της μακρόχρονη πορεία. Από κόσμος χρόνια τώρα, εμπιστεύεται, Ανδριανή, αλλά με άλλη φρεσκάδα, να την πω, ανανέωση, να την πω, έτσι θα την πω. Την αλλάξαμε εντελώς τη σελίδα μας. Αλλάξαμε και την καθημερινότητά μας, εμείς που δουλεύουμε στο neacrete.gr. Αλλάξαμε και την καθημερινότητα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους. Και ενώ είσαι ένα πρόσωπο που είσαι στο προσκήνιο, ο κόσμος σε ξέρει και από αυτήν την εκπομπή και από τη νέα σου εκπομπή που έχει το όνομά σου, ίσως δεν γνώριζε ότι όλο αυτό το διάστημα, την πολλή ώρα, τον πολύ χρόνο, την πολλή δουλειά την κάνεις για αυτό το ενημερωτικό site, το neacrete.gr. Συνήθως έλεγα ότι η τηλεόραση είναι το χόμπι μου, είναι αυτό που κάνω, που μου αρέσει και που ευχαριστιέμαι, αλλά κάνω και άλλες δουλειές, αυτό έλεγα, οι άλλες δουλειές λοιπόν. Είναι αυτό, ναι, δουλεύουμε με μια πολύ μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων και μια πολύ μεγάλη ομάδα τεχνικών σε αυτή την περίπτωση και για να στηρίξουμε καθημερινά το site, το neacrete.gr, αλλά και για να κάνουμε αυτό που κάναμε και που είδαμε να εμφανίζεται πλέον και στις συσκευές όλων των χρηστών στο διαδίκτυο από την προηγούμενη Πέμπτη. Που από την προηγούμενη Πέμπτη είναι μια νέα εικόνα, περισσότερος όγκος πληροφόρησης, αλλά είναι μόνο αισθητική η αλλαγή. Εξήγησέ μας τι περιμένει τον καθένα που ήξερε μέχρι πρότινο στο neacrete.gr ή αυτόν που μπαίνει τώρα στη διαδικασία ή να το κατεβάσει στο κινητό, το τάμπλετ ή να το γκουγκλάρει και να το βρει στον υπολογιστή. Το περιεχόμενό μας, η ουσία της δουλειάς μας παραμένει πάντα ίδια. Είμαστε ένα ενημερωτικό site. Θα μπει ο χρήστης για να ενημερωθεί για την Κρήτη κατά κύριο λόγο, να ενημερωθεί για τα πάντα που αφορούν στην Κρήτη και τις πολύ σοβαρές ειδήσεις και την ειδησιογραφία που αφορά τη γειτονιά μας, την πόλη μας, όλο μας το νησί, την επικαιρότητα όπως τρέχει. Με ξεκάθαρη κατηγορία με Κρήτη. Ακριβώς. Τα έχουμε στήσει και τα έχουμε οργανώσει πλέον μέσα σε όλο το site όλες μας τις ειδήσεις, είτε αφορούν στην Κρήτη, είτε αφορούν στην Ελλάδα, στον κόσμο ή και σε επιμέρους κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει. Είναι τοποθετημένα με ένα τέτοιο τρόπο που με μία ματιά, ανοίγοντας το site και κάνοντας μία βόλτα πάνω κάτω, έχεις μία πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω σου. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Πες μας όμως λίγο πόσο διάστημα διήρκησε από τη στιγμή που αποφασίσατε να το υλοποιήσετε μέχρι και τώρα που είναι πλέον στη διάθεση όλου του κόσμου. Περισσότερο από ένα χρόνο το προσπαθούμε αυτό και το παλεύουμε. Είναι μια δουλειά που είναι πολύ ζώρικη. Όποιος έχει επιχειρήσει να φτιάξει site, καταλαβαίνει ότι έχει πολλές απαιτήσεις. Όταν μάλιστα αυτό το site είναι ενημερωτικό, άρα έχει συνεχή ροή, ανεβάζει δηλαδή συνεχώς θέματα, χρειάζεται από πίσω ένα τεχνικό πλαίσιο πάρα πολύ δυνατό. Εκεί είχαμε και έχουμε δίπλα μας την Adcom, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της, είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει, έχει κατασκευάσει, έχει φτιάξει, τέλος πάντων, και πιο απλά, τα μεγαλύτερα ενημερωτικά site στην Ελλάδα, αλλά και τα μεγαλύτερα site των πιο σημαντικών εταιριών, την από τώρα τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι ηγέτης στο χώρο. Και είχαμε τους καλύτερους δίπλα μας. Έχουμε όλη αυτή την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμος να διαβάζει, πώς θέλει να περιηγείται μέσα σε μια ενημερωτική σελίδα. Τα μαζέψαμε σαν εμπειρία, τα καταθέσαμε στους ανθρώπους αυτούς και αυτοί μας έφτιαξαν αυτό το σύγχρονο εργαλείο. Πόσο πολύ χαίρεσαι έχοντας βοηθήσει την αναγέννηση αυτού του ηλεκτρονικού μέσου από τη στιγμή που το ανέλαβες, που ήταν η στιγμή του δικού μας διαζυγίου σε εισαγωγικά. Άντε πάλι, θα κάθε πάλι να λέει τον χώρισα. Του λείπεις. Κάνε κάτι δημόσια, πες το ποτέ σου. Μετά που έφυγες από το καλό μεσημέρι, έκανες το μικρό στο παιδί μου και του έδωσες τα πρώτα βήματα, επέστρεψες στη δουλειά. Ο κόσμος δεν το ξέρει ότι περνάς ατελείωτες ώρες και αυτό είναι το τρίτο σου παιδί. Δεν το χαίρομαι. Αυτό το βλέπω πιο πολύ από τα άλλα με τα βιολογικά τα παιδιά. Πώς νιώθω, η χαρά μου δεν περιγράφεται από την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτό θέλω να το πω και να το δηλώσω. Είμαι τόσο χαρούμενη, τόσο ανακουφισμένη και τόσο ικανοποιημένη από αυτό που βλέπω. Γιατί δεν είναι μόνο η προσπάθεια.
Γιατί εμείς μπορεί να προσπαθούμε και να παλεύουμε και το αποτέλεσμα τελικά να μην μας αποζημιώνει. Εδώ το αποτέλεσμα μας έχει επιβεβαιώσει και έχει χειροκροτήσει όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Και δεν την έχω κάνει μόνο εγώ, δεν δουλεύω μόνη μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Να πω για τους δημοσιογράφους που το στηρίζουν όλο αυτό. Να πω για τον πολύ στενό πυρήνα του Νέα Κρήτη, που είναι μια συντακτική ομάδα. Είναι 6 παιδιά, 6 συνάδελφοι που δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Είναι η Φιλία Σαριδάκη, είναι η Βάλια Ιμπού, η Μαρία Αγαπάκη, η Γιώτα Ιερχοντάκη, η Μαρία Ελένη Νικηφόρ και άλλο δικό σας παιδί. Είναι η Μαρία Ελιναρδάκη, είναι ο Νίκος Χαλκιαδάκης, που είναι ο φωτορεπόρτερ μας. Κάνει ρεπορτάζ έξω στον δρόμο, καταγράφει την εικόνα, το βίντεο, τη φωτογραφία και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του ομίλου που στηρίζουν. Και μιλώντας για τους άλλους υπόλοιπους δημοσιογράφους, πέρα από τον κλειστό πυρήνα, έτσι, τον δυναμικό πυρήνα της Νέας Κρήτης, πες μας λίγο για το blog. Γιατί βλέπω τώρα όση ώρα μιλάμε, χαζεύω, δεν το χορταίνω η αλήθεια είναι το site μας, και βλέπω ότι κάθε μέρα αναρτώνται άρθρα από τους δημοσιογράφους στο blog. Τι ακριβώς είναι το blog? Είναι δημοσιογράφοι, αρκετοί από τους δημοσιογράφους της ομάδας, της πολυπληθούς ομάδας που διαθέτουμε, που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να έχουν μια άλλη επαφή με το κοινό. Βλέπω Γιώργο Σαχίνη, βλέπω Μέρη Καριωτάκη και από το ραδιόφωνο, λοιπόν. Ραδιόφωνο, εφημερίδα, τηλεόραση, πολύ πολύ αγαπημένα πρόσωπα που ο κόσμος ούτως ή άλλως τους εμπιστεύεται από την ήδη υπάρχουσα θέση τους, αλλά θέλουν να έχουν και μια άλλη επαφή μαζί τους. Αυτά τα blog, λοιπόν, στις προσωπικές σελίδες του καθένα, θα δούμε πράγματα διατυπωμένα με ένα πιο χαλαρό, με ένα πιο άνετο τρόπο. Προτάσεις που θέλουν να μας κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι απόψεις τους πάνω σε θέματα, επικαιρότητα, πάνω σε οτιδήποτε θέλουν να σχολιάσουν. Και δίνει αυτό τη δυνατότητα και στον κόσμο να έχει και μια πιο προσωπική επαφή με τους δημοσιογράφους, με τους συντάκτες και να έχει και μια άλλη αλληλεπίδραση. Γράφουν σχόλιο, μιλώντας για αλληλεπίδραση, μπορώ να απαντήσω εγώ ως χρήστης κάτω από σε το όλο μπορείτε σύρμα. Να σχολιάσετε και εσείς και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, με αυτό είναι η μαγεία. Να θέτεις το ζήτημα και να αφήνεις μετά τον κόσμο να κάνει και την ερώτησή του και το σχόλιο του και την παρατήρησή του. Είναι όλα ευπρόσδεκτα. Και να υπάρχει ανατροφοδότηση, λοιπόν. Βέβαια. Μα είναι ζωντανό, είναι ζωντανός οργανισμός όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, παρατηρούμε ότι η ηλεκτρονική ενημέρωση που τόσο δυναμικά έχει μπει στην εποχή μας, ότι είναι και μια πλατφόρμα που εκτός από γόνιμη κριτική μπορεί ο καθένας κακόβουλα να ρίξει τη χολή του, το κατηναριό που πάντα το είχαμε μέσα μας, τελικά με τα social media και με την ηλεκτρονική ενημέρωση βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και για να μην κατηγορούμε μόνο τον κακόβουλο κόσμο, η βιασύνη καμιά φορά δημιουργεί και λάθη. Δηλαδή πολλά site την πατάνε και πολύ γρήγορα για να προλάβουν να ανεβάζουν μία μη διασταυρωμένη... Τώρα πιάνεις πολλά θέματα, Στέλιο. Δηλαδή, ήδηση. Το διαδίκτυο σου δίνει το αβαντάζ της ταχύτητας. Συμβαίνει τώρα κάτι, το καταγράφεις, το ανεβάζεις, ενημερώνεται ο κόσμος. Όταν όμως είσαι δημοσιογραφικά σωστός και αυτό που λέμε είσαι έγκυρος, διασταυρώνεις πάντα. Αυτό είναι ο κανόνας της δημοσιογραφίας. Είτε κάνεις δημοσιογραφία για ένα site, είτε για την τηλεόραση, είτε πρόκειται για ένα δελτίο ειδήσεων που έχει αμιγώς θέματα επικαιρότητας και βαριά δημοσιογραφικά ζητήματα, είτε πρόκειται για μια εκπομπή όπως τη δική σας που έχει περιεχόμενό της στον πολιτισμό, έχει την ψυχαγωγία, έχει ενημερωτικά στοιχεία, άλλης υφής. Πάντα διασταυρώνεται όμως και εσείς ό,τι θα πείτε. Αυτός είναι ο κανόνας της δουλειάς μας. Δεν πρέπει να τον αναιρεί καμία ταχύτητα και καμία αγωνία να βγεις πρώτος. Αυτό νομίζω όμως ότι μας διακρίνει γενικότερα. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας. Εκτός από πάρα πολύ γρήγοροι, γιατί είναι ένα δεδομένο αυτό, είμαστε και έγκυροι. Διασταυρώνουμε, την ξέρουμε τη δουλειά μας πια. Και επειδή όσοι γράφουν, υπογράφουν με το όνομά τους τα άρθρα, αυτό κουβαλάει και μια μεγάλη ευθύνη. Και εκεί έρχεται να κολλήσει και το κομμάτι και της υπευθυνότητας και της εγκυρότητας. Από τη στιγμή που υπογράφεις, έχεις και την ευθύνη από εκεί και πέρα. Κόντρες με σχόλια αναγνωστών που να πλακώνονται, αυτό εννοούσα κατηναριό. Ναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο από θέμα. Από αστεία πράγματα, δηλαδή αν για το Survivor και αν είναι ομάδα ή υπομάδα ο Αγόρου και οι υπόλοιποι στους μαχητές ή ανάλογα αν υποστηρίζεις Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Και σκοτώνονται. Ο κόσμος αγαπάει να έχει αυτή την, έχει αυτή τη δυνατότητα. Και έχει την ανάγκη καταρχήν. Ναι, έχει την ανάγκη να εκφραστεί. Του δίνεις λοιπόν αυτό το βήμα. Εμείς επιτρέπουμε και αφήνουμε τους πάντες να μιλήσουν, αλλά επειδή είμαστε και ένα σοβαρό μέσο την ίδια στιγμή, έχουμε συγκεκριμένους όρους χρήσης που αναγράφονται για όσους θέλουν να ενημερωθούν και να ξέρουν. Υβριστικά σχόλια
και λοιπά άλλα που δεν ταιριάζουν στο ύφος μας και στο επίπεδό μας, αυτά διαγράφονται και εξαφανίζονται αυτομάτως. Δεν θα κάνουμε κριτική στο περιεχόμενο των όσων λέει ένας. Και δεν μου λες, Ανδριανή, μπορούμε να εντοπίσουμε εσείς δηλαδή από μέσα, να δείτε ποιες ειδήσεις είναι αυτές οι οποίες πιο πολύ έχουν διαβαστεί, πιο πολύ έχουν κλικάρει. Ναι, έχουμε ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια μας, όπως και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα site, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις τι διαβάζει ο κόσμος, πόση ώρα μπαίνει μέσα, αν μπήκε, αν βγήκε, αν πήγε μετά κάπου αλλού, πού πήγε, πώς κινήθηκε. Μην αγχώνεστε, μην φοβάστε, δεν σας ξέρουμε ονοματεπώνυμο. Απλά βλέπουμε τι κινήσεις σαν γίνονται. Users. Και αυτό για εσάς είναι σαν κινητήριος δύναμη για να μπορείτε να εντοπίσετε, ίσως και να εμφάνετε σε κάποια σημεία ή να διορθωθείτε αν κάπου εντοπίσετε ότι κάτι προβληματίζει τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο αυτό, διότι βλέπεις ποια είναι η επιλογή του κόσμου, τι του αρέσει, προς τα πού κινείται. Τους κόβεις έτσι, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ιστορίες με δράμα, με πόνο, με θλίψη, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω του ανθρώπινου γένους. Μας, δεν ξέρω αν κολλάει το ρήμα, μας αρέσει, αλλά μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να μάθουμε παραπάνω για πράγματα που μας σοκάρουν στην ουσία τους. Αδιαφορούν για τα πολιτικά ζητήματα, αγαπούν πολύ αυτό που, το καθημερινό, το πρόβλημα που ίσως εντοπίσουμε, το πάρκινγκ στη γειτονιά τους ή μια... Να καταγράψουν κάποιο πρόβλημα της καθημερινότητας. Ακριβώς. Αυτά και τα καταγράφουν και μας τα στέλνουν και επιζητούν και να τα δουν και να μπουν και να σχολιάσουν, γιατί είναι σαν να βρίσκουν το δίκαιο τους και εμείς τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Και φυσικά μας αρέσουν πάρα πολύ τα θέματα υγείας, παιδιά. Αυτό και εμείς δεν το περιμέναμε και το είδαμε να εξελίσσεται πάρα πολύ. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τέτοια θέματα, τέτοια υφής. Αθλητισμός, πολύ, πολύ δυνατό. Το δουλεύατε όλη αυτή η δημιουργική ομάδα πάνω από ένα χρόνο. Και ξαφνικά έρχεται η κεφαλή αυτού του ομίλου, που δεν εφησυχάζει ποτέ, να σας πει, επειδή το δουλεύετε και το πάτε καλά, προχωράμε και το βελτιώνουμε και το κάνουμε το καλύτερο που υπάρχει στο νησί, στον τομέα του. Αυτό δεν είναι και μια τεράστια ευθύνη, αλλά και χαρά ταυτόχρονα, ότι το εξυγχρονίζει, το κάνει γρήγορο, δυναμικό. Υπάρχει μεγαλύτερο αβαντάζ στη δουλειά μας να έχουμε τα πιο καλά εργαλεία για να μπορούμε να βγαίνουμε μπροστά? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σημαντικότερο από αυτό. Και όταν σε εμπιστεύονται και βλέπουν ότι η δουλειά όλης αυτής της ομάδας έχει αποτέλεσμα και αποδίδει, τότε είναι επιταγή και από τον ίδιο τον κόσμο όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος το ζητάει και είναι και υποχρέωση δική σου όταν είσαι σωστός επαγγελματίας και εσύ να μην εφησυχάζεις και να μην παραμένεις στα παλαιωμένα. Να προχωράς, να κάνεις βήματα μπροστά, να δίνεις το κάτι παραπάνω πια στο κοινό σου. Στην περίπτωση της είδησης, της εκάστοτε είδησης που αναρτάται μέσα από το site, υπάρχει ωράριο, εκεί θέλω να καταλήξω. Αν είστε 24 ώρες το 24ωρο, ετοιμοπόλεμοι. 24 ώρες το 24ωρο. Όταν αποφάσισες ότι μετά τις τηλεοπτικές εκπομπές θα εμπλακείς και θα αναλάβεις αυτή την ευθύνη, φανταζόσουν να τόσο όγκο δουλειά, τέτοια ευθύνη και ένα καινούριο κόσμο που δεν τον ήξερες καλά-καλά, ούτε τον είχες, νομίζω, όσο σε ξέρω, υποψιαστή. Παιδιά, το πρώτο διάστημα συζητούσα, γιατί ξεκινήσαμε όλο αυτό το πράγμα βασικά με τον Νίκο, τον Λιναρδάκη και τον Γιάννη τον Ανιφαντάκη, να οργανώσουμε να στήσουμε ένα καινούριο site πριν μπω στα δημοσιογραφικά και πριν στήσουμε την υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα. Στις 10 λέξεις που μου λέγανε, καταλάβαινα τη μισή. Και έφευγα και έλεγα: Αχ, Παναγία μου, τι μου είπανε τώρα εγώ. Ορολογία αυτό που συγκεκριμένη. Ναι, ήταν ορολογία full. Μιλούσαν οι developer μεταξύ τους, οι προγραμματιστές και έλεγα: Από ποιο πλανήτη έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι? Στην αρχή δεν καταλάβαινα τίποτα. Αλλά έλεγα: Δεν μπορεί. Για να στα λένε και να περιμένουν απάντηση από σένα. Ωραία, δεν καταλαβαίνεις τη λέξη. Βάλει το ένστικτό σου λίγο να δουλέψει. Πώς θα ήθελες εσύ να το δεις να δουλεύει? Και λίγο προς τα εκεί κινηθήκαμε. Είχα πάρα πολύ βοήθεια, δηλαδή είχα πολύ καλούς δασκάλους. Με βοήθησαν, δεν λέω ότι τώρα καταλαβαίνω 100%. Οι developer συνεχίζουν να μιλάνε ένα δικό τους, μια δική τους γλώσσα. Τι είναι development, θα λέει τώρα και η γιαγιά σου. Αυτός που φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Ναι, που τα ξέρει, site, αυτά που γίνονται στο ίντερνετ. Αυτές οι διάνοιες. Αυτές. Και το application που μπορεί κάποιος να κατεβάσει και στο κινητό του, τόσο μέσω Android όπως έχω εγώ, αλλά και μέσω και για τα iPhone, ναι. iOS, είναι μια εφαρμογή πολύ εύχρηστη, πρέπει να πούμε, που μπορεί κάποιος να τη βρει πληκτρολογώντας, συγγνώμη, στο Play Store, Νέα Κρήτη. Έτσι απλά και κατεβαίνει ή καθίσταται στο κινητό σου. Εντελώς δωρεάν. Κατεβαίνει στο κινητό, έχεις πρόσβαση ανά πάσα ώρα και στιγμή στην πληροφορία. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν εφαρμογές ξέρουν ότι η εφαρμογή θα πάρει την πληροφορία και εσύ μπορείς να τη δεις ακόμα και αν δεν έχεις σύνδεση στο ίντερνετ κάποια στιγμή. Mm-hmm. Στέλιο, δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό.
Κάτι έχω υποψιαστεί. Όλο αυτό. Ο κόσμος τα αγαπάει τα application. Τα έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνεις ούτε να συνδέσεις, ούτε να γκουγκλάρεις που λέμε εμείς. Πατάς. Και πίσω από αυτή την εφαρμογή, ποιος άνθρωπος κρύβεται, αλήθεια? Γιατί είναι πάρα πολύ εύχριστη εφαρμογή. Πίσω από όλες τις εφαρμογές, ο Γιάννης Ανιφαντάκης. Έχει κάνει καταπληκτική, φοβερή δουλειά. Είναι καταπληκτική. Εδώ είσαι, γι' αυτό ρωτάρε, επειδή είσαι εδώ, ε! Αυτό αναφέρεται εδώ, να σας πει. Είναι πίσω από τις κάμερες. Ναι, μιλάνε αυτή τη γλώσσα τη δική τους που δεν την καταλαβαίνουν. Και υδρώνεις και λες, Παναγία. Δείχνεις ότι συνεννοείς, ότι καταλαβαίνεις. Και μετά λες, αν μου κάνει τώρα μια ερώτηση, τι θα το απαντήσω? Πόσες φορές έχω πει από συναντήσεις και λέω, τώρα καλά έκανα και είπανε σε αυτό. Και αν δεν ήταν αυτό που κατάλαβα εγώ. Εντάξει, και τα λάθη στο πρόγραμμα μέσα. Μάλλον καλά καταλάβαινες, γιατί όλο το πράγμα εξελίχθηκε και έχει πάει εκπληκτικά. Και είχε και μια απίστευτη άνοδο όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Το Νέα Κρήτη μπήκε πολύ συνειδητά στην ατζέντα και στο κινητό ή το τάμπλετ του πολύ κόσμου και νομίζω... Λόγω περιεχομένου, ξεκάθαρα. Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Η σωστή διασταυρωμένη είδηση. Η σωστή διασταυρωμένη είδηση και η είδηση που έχει χαρακτήρα... Το περιεχόμενο που έχει χαρακτήρα και ταυτότητα. Δεν θα μπορούσαμε εμείς από εδώ, από την Κρήτη, να κάνουμε ρεπορτάζ για θέματα της Αθήνας. Νομίζω θα ήταν κουτό και χαζό. Σε ενδιαφέρει να καταγράψεις αυτό στο οποίο έχεις πρόσβαση, σε αυτό που φτάνει εσύ ο ίδιος στην πηγή, που είσαι εσύ η πηγή της πληροφόρησης. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο. Και από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με πρακτορία εθνικά και διεθνή και έχουμε την πληροφόρηση κατευθείαν από την πηγή της και έχουμε και τη χαρά να αποτελούμε εμείς την πηγή ενημέρωσης στο μεγαλύτερο ενημερωτικό site της Ελλάδας. Μας εμπιστεύονται. Αυτό που παίρνουν αναρτήσεις δικές σας, άλλα site, είναι ακόμα και δελτία ειδήσεων. Και παίζουν πλάνα με αράχνη.neakriti.gr. Το διαβάσαμε εκεί, η είδηση ήρθε από εκεί. Είναι μεγάλη χαρά για μας αυτό, όταν σε τιμούν οι δικοί σου οι συνάδελφοι, γιατί αναγνωρίζουν τη δουλειά που κάνεις. Ότι είσαι αξιόπιστος. Αυτό ούτως ή άλλως το είχαμε σαν όμιλος. Τα εθνικά κανάλια μας εμπιστεύονται για τα τοπικά θέματα. Πάντα υπήρχε αυτή η συνεργασία σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Και πόσο μάλιστα τα βλέπεις και, και η δική σου προσπάθεια του νεότερου μέλους που είναι το site, επίσης αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Πες, γιατί κάτι καλό ξεκίνησες να ρωτάς. Θέλω να τη ρωτήσω, ο μικρός της γιος, όταν τον ρωτάνε τι κάνει η μαμά του, αν έχει καταλάβει σε σχέση με το site. Είναι στο CreeTV. Είναι στο CreeTV. Τι κάνω, δεν ξέρει, δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει. Ξέρει από ίντερνετ, ξέρει να χειρίζεται αυτά τα εργαλεία πάρα πολύ καλά. Είναι σαν όλα τα παιδιά, η Ιωάννα, που παίρνουν ένα περιοδικό και κάνουν έτσι. Και του λέει, αγάπη μου, πρέπει να τη γυρίσει σελίδα, δεν είναι touch. Είναι μεγαλωμένα έτσι. Μέσα στην τεχνολογία. Ναι. Είναι σημαντικό και μιλώντας πέρα από τους μικρούς, μεγαλώνετε και μεγαλώνουμε όλοι μαζί και μεγαλώνει και η ομάδα μας διαρκώς. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε και εσάς κάνει να αισθάνεστε επαναπαυμένοι, εφησυχάζετε ή είναι ένα κίνητρο διαρκώς να εξελίσσεστε? Αισθανόμαστε σιγουριά που έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Η ασφάλεια αυτή που λέμε. Ναι, είναι η ασφάλεια, γιατί ξέρεις ότι έχεις 45 δημοσιογράφους εκεί έξω, επαγγελματίες, οι οποίοι θα σου φέρουν την πληροφορία μέσα. Και εσύ μετά καλείς να τη διαχειριστείς, να κάνεις ό,τι πρέπει για να βγει το ρεπορτάζ και να το δει πια ο κόσμος από τη δική μας πλευρά ψηφιακά. Να το δει στο ίντερνετ, από την πλευρά της τηλεόρασης, να το δει τηλεοπτικά σε βίντεο διατυπωμένο και πάει λέγοντας και για τα υπόλοιπα μέσα. Και όταν ξέρεις ότι έχεις τέτοιο. Πώς να το πω. Τέτοια όπλα στη φαρέτρα σου, ότι έχεις ενεργούς επαγγελματίες έξω, θες όλο αυτό το υλικό να το χρησιμοποιήσεις και να το εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να το αναδείξεις όσο καλύτερα γίνεται. Να το απογειώσεις. Ναι. Είδες τα πρόσωπα των συνεργατών σου, αυτού του στενού πυρήνα, που ή το σχεδίασαν ή που γράφουν καθημερινά τις ειδήσεις, τα κορίτσια και το ένα μοναδικό αγόρι που έχετε. Πόσο ακτινοβολούν τα μάτια τους και με τη χαμόγελα. Τώρα από την με ρωτάς αν έχω διαπιστώσει ή είναι κάτι που έχετε δει εσείς? Εγώ το κάτι είδα, γι' αυτό σε ρωτάω, αν το είδες κι εσύ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Θέλω να σου πω ότι περιμένοντας να γίνει μετάβαση στο καινούριο site, είχαμε κλείσει τα φώτα και ήταν στα πρωτοχρονιά για μας αυτή η αλλαγή. Και είμαστε χαρούμενοι, γιατί κάθε καινούριο εργαλείο που έχεις, μόνο ενθουσιασμό μπορεί να σου προκαλέσει και να σε κάνει να θες να το εκμεταλλευτείς, να το χαρείς. Καινούριο μου παπούτσι, πώς το λένε και πώς να σε φορέσω. Καινούριο μου καλάθι και πώς να σε κρατήσω. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι, έτσι είναι, γιατί δεν είναι μόνο. Είμαστε πασίχαροι. Ναι, δεν είναι μόνο η βιτρίνα. Είναι ότι είναι ένα όπλο πολύ γρήγορα. Με ένα κλικ κατεβαίνει η είδηση, ανοίγει σελίδα. Είναι το ότι έχει ένα ξεκάθαρο τίτλο. Διαλέγεις μέσα σε 2 λεπτά τι σε ενδιαφέρει και τι θέλεις να διαβάσεις. Είναι πάρα πολύ καλοσχεδιασμένο και
όμορφο. Χαίρομαι, και είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο που σας έκανε ο όμιλος. Σου γεμίζει τις μπαταρίες και θέλεις να γκαζώσεις στο φουλ, ναι, για να δουλέψεις και να προσφέρεις. Και αυτό νομίζω διαχρονικά το κάνει, είτε είναι εφημερίδα είτε είναι τηλεόραση, και τώρα στο πιο νέο παιδί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το αβαντάζ που σου δίνει, το να έχεις δυνατά εργαλεία στα χέρια σου. Γιατί μπορεί να είσαι ο καλύτερος στη δουλειά σου, να είσαι καταπληκτικός δημοσιογράφος, αλλά να μην έχεις πρόσβαση, να μην έχεις μία σωστή κάμερα να πάρεις εκείνη τη στιγμή, να καταγράψεις και να δείξεις στον κόσμο τη σκηνή που εκτελήχθηκε μπροστά σου. Όταν δεν έχεις το εργαλείο. Με τα εργαλεία και με τα όπλα της φαρέτρας μας. Ακριβώς. Και εμείς έχουμε σύγχρονα εργαλεία. Έχουμε πολύ δυνατά όπλα. Είναι το μέλλον της ενημέρωσης εκεί. Και το παρόν. Θεωρείς ότι και εκτιμάς ότι σε λίγα χρόνια ίσως οι εφημερίδες. Είναι κάτι γραφικό ή ίσως θα το θυμούνται μόνο οι μεγάλοι? Δεν νομίζω ότι η εφημερίδα θα εξαφανιστεί. Και αυτό ειδικά το πιστεύω 100% όσον αφορά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όσον αφορά στις εφημερίδες της Κρήτης ή τοπικά κάθε περιοχής, διότι έχουν θεματικό χαρακτήρα αυτά τα μέσα και θα παραμείνουν. Ενδεχομένως οι εφημερίδες να μην έχουν το περιεχόμενο που έχουν σήμερα. Γιατί σίγουρα κάποιος αγοράζοντας την εφημερίδα την Τρίτη αύριο το πρωί, δεν θα αφιερώσει χρόνο σε αυτή για να δει τι έγινε χθες. Όπως γινόταν παλιότερα, για να μάθει τα νέα της πόλης. Το τι έγινε χθες, δηλαδή σήμερα, θα το μάθει ήδη από το ίντερνετ, θα το μάθει και από την τηλεόραση, από το δελτίο, τον 9 για παράδειγμα, τον 8 και μισή σε εμάς. Έχουμε όμως η εφημερίδα ανάγκη, θα έχει άλλο περιεχόμενο. Έχει την αρθρογραφία, έχει το σχόλιο, έχει άλλα στοιχεία να δώσει. Και ο αναγνώστης έχει άλλη επαφή με την εφημερίδα. Είναι αυτό. Είναι η εμπειρική χρήση που έχεις. Είναι άλλα συναισθήματα που σου γεννά και άλλη επαφή που έχεις. Είναι άλλο το περιεχόμενο του ενός και άλλο το άλλο. Άλλο κοινό ένα, το ένα μέσο. Συμφωνώ άλλο το άλλο. Με την ανάλυση σου. Απλά έπαθαν μια μεγάλη καθίζηση με την άνθηση της τηλεόρασης. Ήταν πολύ πιο γρήγορη και άμεση η ενημέρωση από τα δελτία. Μα και η τηλεόραση θα αλλάξει πια. Διότι όταν φτάνει στις 8.30 και στις 9, δεν ξέρω και τι ώρα ξεκινούν νωρίτερα τα δελτία των κεντρικών καναλιών. 7.30 να μάθεις τα νέα ήδη τα ξέρεις. Πας να δεις την ανάλυση. Έχει αλλάξει άρδιν η ενημέρωση. Και η θεματολογία τους. Ναι. Και τα δελτία ειδήσεων ακόμα αντλούν πληροφορίες, τι είναι viral, τι έγραψαν οι χρήστες στο διαδίκτυο. Ναι. Βλέπουμε τέτοια ρεπορτάζ πια και πάρα πολλές ειδήσεις τις παίρνουν από ηλεκτρονικά site. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενότητα, αλλά να βάλετε κάπου τα περισσότερα κλικ. Να μπαίνουμε. Έχουμε. Να υπάρχει, να μου το δείξεις. Λοιπόν, να σηκωθώ. Πώς να το κρέτα κάνω, το θα πάρω αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το βλέπω. Να συνδέσουμε. Ωραία, Ανδριανή μου, έλα, δώσε μου να συνδεθώ εγώ ξανά. Έχω και εγώ τις απορίες μου στον αέρα, κατάλαβες. Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν που πάρα πολλοί κόσμος το αγαπάει. Αυτό που λέμε τα δημοφιλή. Ποια θέματα διαβάζουν περισσότερο όλοι οι άλλοι. Ποια είναι αυτά, να μπορώ να τα διαβάσω κι εγώ. Είναι ένας κράχτης και για εμάς. Και είναι κάτι που αγαπούν πάρα πολύ και που το επιλέξαμε κι εμείς να υπάρχει. Το βάλατε τώρα, πριν δεν υπήρχε. Υπήρχαν και πριν τα δημοφιλή. Καλή, δεν το είχαμε δει. Το πριν άστο, το τώρα να σου πω που είναι. Είναι σημαντικό γιατί ο κόσμος και από περιέργεια πολλές φορές θέλει να μπει πριν να προλάβει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σας δώσω την εικόνα. Συνδέεται το καημένο, θέλει όμως το ρυθμό του. Τώρα με συγχωρείτε. Ξέρετε ότι ό,τι πιάνω στα χέρια μου θέλει το ρυθμό του. Είναι σημαντικό όμως, οπότε είναι ξεκάθαρα κατηγορία για τον κόσμο που ήδη θα μπει και θα το δει αυτό, Ανδριανή. Ναι, θα μπορέσει να δει και ποια είναι τα πιο δημοφιλή και ποια είναι τα τελευταία νέα, πέρα από τις πολύ βασικές κατηγορίες. Είπαμε, στόχος μας σήμερα είναι να αναδείξουμε τις ειδήσεις της Κρήτης. Γι' αυτό και οι κεντρικές μας ειδήσεις αφορούν στην Κρήτη. Αλλά κεντρικές ειδήσεις έχουμε δώσει και ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο και σε ειδήσεις που αφορούν σε υπόλοιπους χώρους, γεωγραφικά ή θεματικά, αλλά που αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί άμεσα για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, μια πολύ άλλη αγαπημένη κατηγορία πέραν των δημοφιλών θεμάτων είναι και η κατηγορία του πολιτισμού, που ο κόσμος θέλει να μαθαίνει τι γίνεται γύρω του και πού μπορεί να συμμετάσχει. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ χρηστική ατζέντα. Την έχουμε βαφτίσει πού και πότε, για να ξέρει ο κόσμος πού θα πάει, γίνεται, τι θα δει. Τι και πότε γίνεται αυτό. Βλέπεις την ημερομηνία, επιλέγεις και βλέπεις ακριβώς όλα τα events τα οποία είναι προγραμματισμένα για τη συγκεκριμένη μέρα. Και τα events είναι χωρισμένα σε θεματικές. Αν εσένα σε ενδιαφέρει να δεις μονάχα τι θέατρα παίζουν αυτές τις ημέρες, επιλέγεις θέατρο και βλέπεις πού και πότε θα δεις αυτές τις παραστάσεις. Και πάει λέγοντας. Και περιμένουμε με χαρά τα πανηγύρια το καλοκαίρι για να συντονιστούμε και με αυτά. Θα χαλαρώσεις τώρα που δρομολογήθηκε, που φτιάχτηκε.
χρόνο να βγεις με τις φίλες σου να πιεις ένα καφέ. Εδώ τώρα κλαίμε σε αυτό το κομμάτι. Να πας με τον άντρα σου, οι δυο σας, μόνοι σας μια βόλτα. Να πας με τα παιδιά σου κάπου. Τα παιδιά μου έχουν λείψει πάρα πολύ, αλλά ξέρουμε ότι η μαμά προσπαθεί για κάτι με πολλούς άλλους μαζί και όταν προσπαθούμε πολύ για κάτι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια. Εντάξει, θα τον βρω και το χρόνο. Τώρα που φύγανε οι πολλές φούρειες, αυτό λέγαμε την Ιωάννα πριν μου, ήταν και σε εμάς μια πρεμιέρα τηλεοπτική, πώς είναι η πρώτη μέρα της εκπομπής. Αγωνία, ε. Που τη δουλεύεις πολύ καιρό και λες άντε να έρθει, να φύγει, να μπουν, να δρομολογηθούν όλα. Το ίδιο είναι και τώρα. Και ο χρόνος θα βρεθεί, ένας καλός προγραμματισμός και όλα γίνονται. Νομίζω ότι τη δουλειά μας την επιλέγουμε και το χρόνο που αφιερώνουμε στη δουλειά μας και αυτό το επιλέγουμε. Γι' αυτό μην γκρινιάζουμε. Είναι και εγώ πρώτη από όλους. Εμείς ευχόμαστε να βρεις γρήγορα χρόνο όμως για τα παιδάκια σου και την οικογένειά σου κυρίως και για τον εαυτό σου φυσικά. Να πηγαίνουν όλα πάντοτε έτσι καλά, να συνεχίσει η ομάδα να είναι τόσο συντονισμένη και ο κόσμος νομίζω το δείχνει εμπράκτος από τα κλικ του. Ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύετε.